Πράγματι στο Δήμο μας υπάρχουν πολλά εγκατελειμμένα σπίτια και τα οποία είναι σε κατάσταση επικίνδυνη και τιμόρροπα. Πήραμε την πρωτοβουλία να ξεκινήσουμε από αυτό εδώ, ουσιαστικά είναι ένα σχεδόν οικοδομικό τετράγωνο που είναι πάνω στην πλατεία Σωσέγγι, απέναντι από την Παιδική Χαρά, και υπήρχε υψηλή επικινδυνότητα πρώτον για όλους τους περαστικούς, πεζούς και αυτοκίνητα. Δεύτερον, υπήρχε κίνδυνος με την πτώση τους να συμπαρασύρουν και άλλα υγεία, ας πούμε, σε εισαγωγικά κτίρια. Από εκεί και πέρα, εμείς ακολουθήσαμε, εξαντρώντας όλα τα περιθώρια του νόμου, τις νόμιμες διαδικασίες, τους ειδοποιήσαμε αφού κατηγοριοποιήσαμε την κάθε περίπτωση. Υπήρξε αντίστοιχη επιτροπή που έκανε την έκθεση επικινδυνότητας και ατιμόρροπων κτιρίων, που με βάση αυτό χαρακτηρίστηκαν όλα αυτά καταδραστικά, εκτός από ένα, θα το δείτε στη μέση. Ειδοποιήσαμε σε επαρκή χρόνο τους διοκτήτες να κάνουν ήδη την κατεδάφιση. Από εκεί πέρα, εφόσον δεν την κάνουν οι ίδιοι, είναι υποχρεωμένος ο Δήμος, περασπιζόμενος κυρίως την ασφάλεια των περαστικών και όχι μόνο, γιατί αυτά τα κτίρια, γιατί γίνονται εστίες μόλυνσης, γιατί πέφτουν σκεπές, δημιουργούνται χώροι που ακόμα μπορεί να υπάρχουν και συγκεντρώσεις ατόμων που έχουν παραβατική δράση, και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα θέμα αισθητικής. Όλοι αυτοί οι λόγοι λοιπόν βάζουν το Δήμο απέναντι στην ευθύνη του να πάρει αυτό στην πρωτοβουλία και να υλοποιήσει αυτή την κατεδάφιση. Αυτή η κατεδάφιση λοιπόν γίνεται μια εργολαβία που υλοποιεί ο Δήμος, και τα έξοδα της κατεδάφησης θα καταλογιστούν αναλογικά στους ιδιοκτήτες, τους οποίους καθαρίζουμε τα σπίτια. Στο Δήμο της Τρίπολης έχετε καταγράψει αρκετά τέτοια κτίρια. Είναι πάρα πολλά τα κτίρια και μέσα στον αστικό ιστό της πόλης της Τρίπολης, αλλά και σε όλα τα χωριά. Δεχόμαστε είτε αιτήματα είτε παράπονα των ίδιων των ιδιοκτητών είτε γειτόνων για κτίρια τα οποία είναι επικίνδυνα και τιμόρροπα. Θα ακολουθήσουμε την διαδικασία. Αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλοι οι συμπατριώτες μας είναι ότι θα πρέπει αυτά να τα καταδαφιστούν, θα πρέπει να τα καταδαφίσουν οι ίδιοι. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους, για πάρα πολλούς λόγους, για να μην τους κυνηγάνε αύριο σε δικαστήρια με νομικές και ποινικές ευθύνες. Αν πέσει ένα κεραμίδι, πέσει ένα ξύλο, πέσει ένα μπαλκόνι και υποστεί κάποια ζημιά άνθρωπος ή περιουσιακό στοιχείο. Και από εκεί πέρα, για την ίδια την υγιεινή της πόλης, την αισθητική της πόλης, την ασφάλεια λοιπόν των δεσμοτών, θα πρέπει εκεί που υπάρχουν οι αντίστοιχοι χαρακτηρισμοί από την πολεοδομία και τις υπηρεσίες του Δήμου να κάνουν οι ιδιώτες τις αντίστοιχες ενέργειές τους.